Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Προοδευτικής μετά τη λήξη του φιλικού Προοδευτική Άγιος Γερόθεος 1-1. Πρόβα Τζενεράλε για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Προοδευτικής, τον Αντώνη Καλαμάκη. Coach, καλησπέρα. Να είστε καλά. Έμεινες ικανοποιημένος από το σημερινό φιλικό, τελευταίο φιλικό πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, είναι μια κατάσταση που είναι πρωτόγονη. Πρώτη φορά το ζούμε. Έχουμε ξεκινήσει δύο εβδομάδες, είναι η τρίτη εβδομάδα που κάνουμε προπόνηση. Παίξαμε σήμερα ένα φιλικό. Για τις συνθήκες που επικρατούν μετά την επιστροφή, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όσο μπορούμε να είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά τα παιδιά δείξανε σήμερα μια αγωνιστικότητα, μια καλή κυκλοφορία, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Έδωσες χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες? Ναι, κάπου παίξανε λίγο παραπάνω τα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι πιο έτοιμα, αλλά παίξανε 22 ποδοσφαιριστές. Θα είναι έτοιμη η Προοδευτική στις 4 Απριλίου? Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ έξω. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Παίζουμε τον Εθνικό, είναι μια ιστορική ομάδα. Τη σεβόμαστε πάρα μα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, μόνο ένας στόχος υπάρχει, η νίκη και μόνο νίκη. Έτσι. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα δώσουν το 100% από τις απόδοσή τους και πιστεύω ότι θα κερδίσουν. Αγωνιστικά προβλήματα, coach? Αυτή τη στιγμή όχι, κάτι εκτός από τον Τυρμίση που έχει ένα ψηλό πρόβλημα στον Πουσαγό, που νομίζω και αυτό την Κυριακή θα είναι έτοιμος. Νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμο πόλεμο. Γίνανε κάποιες προσθήκες, ενισχύθηκε η ομάδα. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Μετά και την έλευση του κύριου Μαλαβάκη εδώ στην ομάδα που μπήκε έτσι να βοηθήσει, γίνονται κινήσεις αυτές που πρέπει να γίνουν ώστε η ομάδα να βοηθηθεί στις θέσεις που πρέπει να πάρουν. Το ρόστερ έχει κλείσει ή θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη? Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα γίνουν και μια-δυο προσθήκες. Σε ποιες θέσεις, coach? Κυρίως και στην άμυνα θα γίνουν κάποιες προσθήκες και στην επίθεση. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα? Άμα δεν ολοκληρωθούμε, όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ωραία. Τι να περιμένουμε από την Προοδευτική με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Τίποτα. Μόνο κατάθεση ψυχή στην Κυριακή. Θα μπούμε μέσα για πόλεμο. Τίποτα άλλο. Και τι υπόσχεται ο coach της Προοδευτικής, Αντώνης Καλαμάκης, στους φιλάθλους της Προοδευτικής? Τίποτα. Να δουν μια ομάδα ανταγωνιστική, να δουν μια ομάδα που θα τα δώσει μέσα όλα, ό,τι έχει το 100%. Από εκεί και πέρα, σύμβαση με τη νίκη δεν κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασταθμοί παράγοντες. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι τα παιδιά θα μπουν μέσα και θα δώσουν το 100%. Θα καταθέσουν πραγματικά την ψυχή τους στο γήπεδο μέσα. Ωραία. Ευχαριστώ, coach.